Σας καλωσορίζουμε σε ένα γιορτινό DS in Concert για δύο λόγους. Και γιατί πλησιάζουν οι γιορτές, αλλά γιατί έχουμε και σήμερα μία εκλεκτή προσκεκλημένη. Και αυτή η εκλεκτή προσκεκλημένη, που την περιμένουμε πώς και πώς είναι η αλήθεια, είναι η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκω. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς σας περιμένουμε και καιρό, σαν να ξέραμε ότι θα σας έχουμε εδώ κοντά μας. Είναι πολύ καλό αυτό που κάνετε, παιδιά. Είναι πολύ ωραίο. Χώρος, πώς σας φαίνεται? Εξαιρετικός. Mm. Εξαιρετικός. Και είναι και ωραία ιδέα. Πολύ ωραία ιδέα. Και χαλαρωτικός ως χώρος, έτσι. Ναι, όντως. Χώρος για κουβέντα. Είστε και εσείς πολύ χαλαροί και πολύ φιλόξενοι. Και να ευχηθούμε κιόλας χρόνια πολλά και στους ακροατές, γιατί είμαστε στις γιορτές πια. Χρόνια πολλά και καλά και γενναιόδωρα. Αυτό. Ήθελα να σας ρωτήσω τι θα θέλατε κι εσείς να ευχηθείτε, αλλά μας το είπατε. Η πιο ωραία ευχή. Λοιπόν, νομίζω ότι είστε στην καλύτερη σας στιγμή με μια πολύ ωραία και δεμένη συνεργασία εκεί στην Ακτή Πειραιώς μαζί με τον Γιάννη Κότσιρα, επειδή ήρθαμε και το είδαμε το πρόγραμμα. Πολύ αγάπη εκεί πάνω στη σκηνή, πάρα πολύ αγάπη και ήταν ωραία. Έχουμε μια εξαιρετική σχέση με τον Γιάννη και μια εξαιρετική σχέση με τους μουσικούς και τους τεχνικούς μας. Δηλαδή είμαστε μια μεγάλη ομάδα η οποία συνεργάζεται εξαιρετικά. Και έχετε και έξτρα εμφανίσεις, επιπλέον εμφανίσεις μέσα στις γιορτές. Θα παίξουμε μέσα στις γιορτές 24 και 25 και θα παίξουμε και την παραμονή της πρωτοχρονιάς, στις 31. Στο μεταξύ είδαμε τον κόσμο να θέλει να διασκεδάσει, να περάσει καλά. Μου θύμισε λίγο τις στιγμές που πρώτα ξεκινούσατε τότε με την οπισθοδρομική κομπανία, που ήταν νομίζω... Τις ξέρεις αυτές, τις έχεις, το έχεις δει? Όχι πάρα πολύ, τις έζησα αμέσως μετά. Ναι. Αμέσως μετά την οπισθοδρομική κομπανία. Σκαρφαλώνοντας ακόμη και σε βράχια για να έρθω να σας δω, γιατί κάποιος δεν μου είχε φέρει το εισιτήριό μου. Τι και χρειάστηκε τώρα να το κάνω. Ανήκω σε αυτή την κατηγορία ανθρώπων. Νομίζω ναι. Εκεί με τον Δημήτρη Ζερβουδάκη που κάνατε τις συναυλίες μαζί. Δεκαετία του 90, μέσα δεκαετίας 90 πρέπει να ήταν τότε. Είπατε, λέγαμε πριν για την οπισθοδρομική κομπανία. Και κάπου σε κάποια συνέντευξη είχατε πει ότι ήταν σαν ένα συνεχές πάρτι αυτή η εποχή. Και επειδή έτσι να το πάρουμε λίγο από την αρχή, να μας πείτε πώς ήταν αυτό το πάρτι. Κοίταξε, ήταν μια πιο ξένιαστη περίοδος τότε για την Ελλάδα εννοώ, γενικότερα. Και μια περίοδος όπου όλος ο κόσμος περίμενε ότι η επόμενη μέρα θα είναι καλύτερη. Η οπισθοδρομική κομπανία όταν φτιάχτηκε, όταν ονομάστηκε οπισθοδρομική και έκλεισε σαν σύνολο συμμετοχών, άρα ήμουνα η τελευταία που έκανε συμμετοχή στα παιδιά, που για ανάγκες των παραστάσεων τότε με τον Διονύση Σαββόπουλο ονομάστηκε οπισθοδρομική κομπανία. Άλλο κεφάλαιο μεγάλο, ο Διονύσης Σαββόπουλος. Ο Διονύσης Σαββόπουλος μας βγάζει στη σκηνή και μας παρουσιάζει τότε. Και το οφείλουμε πάρα πολλά. Ήταν λοιπόν τα 5 χρόνια που κράτησε αυτή η ομάδα. Ήταν ένα συνεχές γλέντι. Αλλά και μετά και έξω από το χώρο των παραστάσεων. Η ομάδα δική μας δηλαδή πέρναγε πολύ καλά, πήγαινε αλλού, παρακολουθούσε τι γινόταν στην Αθήνα. Και επίσης δεν παίξαμε στην οπισθοδρομική, δεν παίξαμε τα τραγούδια ως μιμητές του ρεμπέτικου. Φέραμε αυτά τα τραγούδια στο σήμερα. Στα μέτρα σας. Στο σήμερα, ότι στα είναι τραγούδια τα οποία αφορούν και εμάς. Για να το πάμε λίγο από την αρχή. Θεόφιλε, μια και πιάσαμε οπισθοδρομική κομπανία. Εσείς έχετε γεννηθεί στον Πειραιά, σωστά? Στον Πειραιά. Και υπάρχει και μια καταγωγή από Ικαρία και από Παξούς. Βεβαίως. Ικαρία και Παξούς. Τι θυμάστε περισσότερο από τα χρόνια σας στον Πειραιά? Μια δυνατή εικόνα θέλουμε. Ναι. Ότι έβγαινες από το σπίτι σου, ήταν όλος ο κόσμος έξω με καρέκλες ή με μαμαξιλαράκια. Και έλεγες το καλημέρα, ήταν σαν ένα τραγούδι από μόνο του. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ήτανε συνεχόμενο. Είναι μία από τις έτσι έντονα μνήμες που έχω από το σπίτι μου στον Πειραιά. Και αυτό που λείπει ενδεχομένως από το σήμερα. Πώς? Αυτό που λείπει ενδεχομένως από το σήμερα. Λείπει και από τον Πειραιά. Το κοντά πια των ανθρώπων. Λείπει και από τον Πειραιά πια. Εσείς είστε μια καλλιτέχνης χαμηλών τόνων, αλλά είστε των άκρων γεωγραφικά. Δηλαδή η Ικαρία από τη μία, Παξί από την άλλη. Τι έχετε πάρει από αυτούς τους δύο τόπους, τους τόσο διαφορετικούς? Κοίταξε, πιο συνδεδεμένη είμαι με την Ικαρία. Γιατί εκεί πέρναγα όλα μου τα καλοκαίρια. Από ενός έτους μέχρι 18, όλα τα καλοκαίρια, 3 μήνες που κρατούσε το καλοκαίρι, ανάμεσα στο σχολείο μιλάμε, το πέρναγα στην Ικαρία. Δηλαδή με έχει επηρεάσει βαθιά αυτή μου η καταγωγή.
Στους Παξούς, επειδή είναι το μέρος του μπαμπά, πηγαίναμε λιγότερο, γιατί συνήθως υιοθετούν τα παιδιά της μαμάς την καταγωγή. Αλλά είναι δύο νησιά τα οποία αγαπώ πολύ, αγαπώ πάρα πολύ. Και υπάρχει και ένα τρίτο, η Σκόπελος. Εκεί είχε γίνει, με την όπως εκεί σας είχαν ακούσει. Εκεί συναντηθήκαμε, ναι. Κάναμε διακοπές τα παιδιά και κάνα διακοπές κι εγώ. Και εκεί, σε μια ταβέρνα που παίζαμε ρεμπέτικα, με πλησίασαν τα παιδιά και ο Άγγελος ο Σφακενάκης μου λέει, έχουμε παραστάσεις με το Σαββόπουλο, θες να έρθεις? Πώς είναι μια έκπληξη αυτή. Από την άλλη, με άγνοια κινδύνου. Δηλαδή, πήγαμε, κάναμε τη μασίδα ο Σαββόπουλος ξανά με την προστίκη τη δική μου. Μου ανέθεσε και όλα τραγούδια να λέω μαζί του, εκτός από την οψοδρομική. Και έτσι ξεκίνησε αυτό το παραμύθι, έτσι ξεκίνησε αυτή η ιστορία, η οποία στην αρχή βρισκόμουν με τον ήρωά μου, τον Διονύση τον Σαββόπουλο. Και ήμουνα δίπλα του, δηλαδή ήταν πολύ συγκινητικό. Από την άλλη δεν είχα αίσθηση κινδύνου καμία. Πώς ξεκίνησε η ενασχόληση με το τραγούδι από την φοιτητική ζωή? Πώς βρεθήκατε στο τραγούδι? Τι ήταν εκείνο που σας έκανε να πείτε, με αυτό θα ασχοληθώ? Η Σκόπελος. Ό,τι έγινε στη Σκόπελο. Η συνάντηση που ήταν μοιραία τελικά με τα παιδιά της οψοδρομικής και η συνάντηση με τον Διονύση Σαββόπουλο ήταν μοιραία. Βέβαια, εγώ σταμάτησα για ένα διάστημα, γιατί δεν ήμουν σίγουρη ότι αυτό ήθελα να κάνω. Όταν αποφάσισα ότι αυτό ήθελα να κάνω, να μπω στη μουσική και να μείνω, τότε ξεκίνησε το άγχος. Το άγχος των παραστάσεων. Ή τότε ήτανε? Πάβει το άγχος από ένα σημείο και πέρα, δεν πάβει. Θέλω να πω ότι την πρώτη περίοδο που βγήκαμε η οψοδρομική και ο Σαββόπουλος, δεν είχα κανένα άγχος. Καμία βραδιά. Από τότε που αποφάσισα να μείνω στη μουσική όμως, έχω άγχος. Και από τότε έχω άγχος πάντα. Η Ικαρία βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση και ο τρόπος ζωής των ανθρώπων εκεί. Ναι, λειτουργείς αλλιώς εδώ. Λειτουργείς αλλιώς στην Αθήνα, στο κέντρο των πραγμάτων. Στο να μην έχεις εκεί. Ναι. Είναι μεγάλη ιστορία το θέμα της Ικαρίας. Πώς είναι να ξεκινά ένας νέος άνθρωπος και να του έρχεται ένα εισιτήριο που γράφει επάνω Διονύσης Σαββόπουλος και μετά Μάνος Χατζηδάκης? Κοίταξε, αυτοί ήταν οι ήρωές μου. Ήταν οι άνθρωποι, και ο Χατζηδάκης και ο Θοδωράκης. Ήταν οι ήρωές μου. Ήταν οι άνθρωποι με τους οποίους γνώριζα όλο το ρεπερτόριο. Προσπαθούσα να μάθω όσο γίνεται περισσότερα για αυτούς γύρω από τη μουσική. Οπότε όταν ήρθε η πρόσκληση, ήταν σαν ψέματα. Το παραμύθι ήταν σαν ψέματα. Αλλά μετά, ανεβαίνοντας στη σκηνή μαζί με τον Διονύση τον Σαββόπουλο, αυτή η μαγεία κράτησε. Και κρατάει και μέχρι σήμερα. Μέχρι και σήμερα ο ήρωάς μου είναι ο Διονύσης. Όταν είσαι κοντά σε ανθρώπους, τους απομυθοποιείς και λίγο. Έτσι. Έχετε απομυθοποιήσει αρκετό κόσμο μέχρι τώρα? Όχι. Με έναν τρόπο, παρακολουθώντας την καριέρα κάποιου καλλιτέχνη, ξέρεις περίπου και τι και πώς θα είναι σαν άνθρωπος. Δεν μου έχει τύχει να απογοητευτώ από συνάδελφο όταν συναντηθήκαμε. Mm. Και έχω κάνει αρκετές συνεργασίες και, πολλές, και εξαιρετικές. Και σε επίπεδο δισκογραφίας και σε επίπεδο παραστάσεων. Και εδώ σήμερα μας έχετε φροντίσει ιδιαιτέρως, γιατί υπάρχει και Σουγιούλ, είδαμε. Υπάρχει και Μαμαγκάκης, αγαπημένο από εκείνη την εποχή. Πώς θα προσεγγίσατε τώρα αυτά τα τραγούδια, μετά από τόσα χρόνια? Είχα αγωνία να είναι σχεδόν τα ίδια. Να είναι σχεδόν ίδια η ερμηνεία. Ποτέ δεν καταφέρεται αυτό το πράγμα, για να μιλάμε και ψέματα. Αλλά το ότι ξαναείπα Μαμαγκάκη μετά από πολύ καιρό, είχε μια μεγάλη συγκίνηση και για το συγκεκριμένο τραγούδι. Το όχι μαζί, τραγουδώντας αρχοντορεμπέτικο, ήταν ένα πράγμα της οικογένειάς μου, ας πούμε. Σουγιούλ. Από τους ανθρώπους της τέχνης που έχουν φύγει από τη ζωή, ποιος σας φαίνεται ότι λείπει περισσότερο από αυτή την εποχή, που θα μπορούσε με το έργο του, με το λόγο του, να δώσει και μια διέξοδο? Ο Χατζηδάκης είναι καταρχήν. Αλλά και ο Λοΐζος είναι. Και ο Τσιτσάνης. Είναι μεγάλες προσωπικότητες αυτές που βελτίωναν τη ζωή μας. Μας δείχνανε μια ποιότητα, μας δείχνανε ένα μονοπάτι. Το ψάχνουμε σήμερα αυτό το μονοπάτι λίγο? Έχουμε μείνει λίγο ορφανοί, η αλήθεια είναι. Με την απώλεια τόσο σημαντικών δημιουργών.
Είστε από τις φωνές που κάποια στιγμή κυριάρχησαν όχι μόνο στο ραδιόφωνο ή στις συναυλίες ή στις ζωντανές εμφανίσεις, αλλά και στην τηλεόραση. Δηλαδή, στο άκουσμα το όνομα της Ελευθερίας Βανιτάκη, εμένα μου έρχεται η Αναστασία. Μου έρχεται ο Τσαλαπετινός του Wyoming. Μου έρχεται η ζωή που δεν έζησα. Μου έρχονται οι απαράδεκτοι. Το τρομερό το εορταστικό. Ναι, πέρασε. Ήταν ένας τρόπος η μουσική να γίνει πιο γνωστή στον κόσμο μέσα από την τηλεόραση. Ναι, μέσα από την τηλεόραση. Περνώντας μέσα από την τηλεόραση. Ένας άλλος διάμετρος. Mm-hmm. Και είναι και πολύ κοντά στους καλλιτέχνες. Και πρέπει να είναι πολύ κοντά στους καλλιτέχνες. Κατά τη γνώμη μου, δεν έχουν συγκεντρωθεί όσοι ασχολούνται με την τηλεόραση στο να φτιάξουν μια πολύ καλή εκπομπή. Εκπομπή που να έρχεται ο καλλιτέχνης. Να είναι μίνι συναυλίες, να γίνεται μια κουβέντα γύρω από το έργο του. Αυτό πάντα το σκεφτόμουν. Δεν υπάρχουν αυτές οι εκπομπές. Πάμε στη δεκαετία που η φωνή σας αρχίζει να γίνεται γνωστή και στο εξωτερικό. Έτσι. 1998 ήταν η χρονιά ορόσημο. Σας ανακαλύπτει η Verve Jazz. Για πέστε μας πώς έγινε αυτή η επαφή. Δηλαδή χτύπησε το τηλέφωνο και το σηκώστε και ήταν μια έκπληξη. Πώς ακριβώς συνέβη αυτό? Ήρθε κάποιος δημοσιογράφος Έλληνας, ο οποίος συνεργαζόταν με το Folk Roots. Αυτό είναι ένα περιοδικό στην Αγγλία. Από τα πιο γνωστά. Από τα πιο γνωστά που ασχολούνται με την, εντοπιότητα των τραγουδιών. Δηλαδή όχι μόνο pop, όχι μόνο rock, αλλά τραγούδια από έναν κόσμο ο οποίος διατηρεί το χαρακτήρα του ακόμα. Το 98... με κάνουν εξώφυλλο στο Folk Roots και από εκεί και πέρα ξεκινάει μια συνεχής πρόσκληση στο εξωτερικό από διάφορα φεστιβάλ και από διάφορους παραγωγούς. Είπανε που σας είδανε. Σας είπανε που σας είδανε. Που σας ακούσανε. Όχι. Όχι, αλλά φαίνεται ήταν το άρθρο τόσο καλογραμμένο και τόσο υποστηρικτικό που... Εκεί που απευθύνεται το περιοδικό και απευθύνεται σε ειδικούς και σε ειδικό κοινό και σε ειδικά ραδιόφωνα, είχε μια πάρα πολύ θετική ανταπόκριση. Και έτσι ξεκίνησε αυτό το παραμύθι. Από την Ισπανία ξεκίνησε, στην Ισπανία συνεχίζω να πηγαίνω. Και με αφορμή το Folk Roots ταξίδεψα και σε όλο τον κόσμο σχεδόν, σε πολύ σημαντικά φεστιβάλ. Δεν σας κράτησε το εξωτερικό με την έννοια, δηλαδή σας πάει. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Σας πάει πάρα πολύ. Δηλαδή μπορώ να σας φανταστώ να μένετε στο Παρίσι και να τραγουδάτε τζαζ. Δεν θα το κάνω όμως. Ευτυχώς για μας. Δεν θα το κάνω. Την ίδια χρονιά, το 1998, συνεργάζεστε και με τη Σεζάρια Βόρα. Πώς ήταν αυτή η συνεργασία με αυτή τη μεγάλη του τραγουδιού? Από τις πιο γλυκές γυναίκες που έχω γνωρίσει. Και ξέρετε, η σχέση μας κράτησε. Δηλαδή, κάναμε αυτή τη συνεργασία που την κάλεσα εγώ να κάνουμε μια κοινή συναυλία και βγάλαμε και το Σοντάντ ως και ελληνικά και τη γλώσσα της, η οποία είναι κρεολή. Μαγική στιγμή. Μια πολύ σημαντική τραγουδίστρια, η οποία ξεκίνησε 50 ετών. Δηλαδή, μέχρι τότε έπαιζε στα μπαρ της πατρίδας της. Στα 50 της χρόνια... όταν εμφανίστηκε ένας παραγωγός, Γάλλος, και από τον τόπο της και Γάλλος, ο οποίος ασχολήθηκε μαζί της, της έκανε δισκογραφία και της οργάνωσε συναυλίες. Και από τότε ζούσε σε ένα παραμύθι. Αλλά εξαιρετικός άνθρωπος και ταπεινός. Είναι καλύτερα να έρχεται επιτυχία νωρίς ή πιο μετά? Δηλαδή τώρα... που έχετε πλέον έτσι, μία 4 δεκαετίες σας ακολουθούν. Τι ξέρετε που θα θέλατε να ξέρετε τότε? Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ αυτό. Και σκέφτομαι ότι όταν ξεκινήσεις να πάρεις έναν δρόμο και διαλέξεις ότι αυτόν τον δρόμο θα πάρω, δεν τα πολύ προσέχεις αυτά. Δηλαδή αφοσιώνεσαι στο στόχο σου. Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να είχατε κάνει και δεν το έχετε κάνει μέχρι τώρα? Από τα πολλά που έχετε κάνει, να έχετε κάποιο αποθυμένο καλλιτεχνικό? Υπάρχουν πράγματα που ήθελα να κάνω και τα οποία δεν έκανα. Κάποιες συνεργασίες οι οποίες τελικά δεν έγιναν και τις ήθελα πάρα πολύ. Όπως? Αλλά αυτά είναι τις... Δεν θα σας το πω. Γιατί παρακολουθούσαμε όλες αυτές τις συνεργασίες. Για παράδειγμα, είχατε τραγουδήσει ένα καθεδρικό ναό στην Ισλανδία. Αυτό θα πρέπει να ήταν τρομερή εμπειρία. Τρομερότερη ήταν το 2000 όταν τραγούδησα μπροστά στον Πάπα. Στην Ιταλία. Να, από αυτό δεν το γνωρίζαμε. Ναι. Ήταν μια
κάποιοι καλλιτέχνες, τους οποίους είχε προτείνει το Βατικανό, με εντοπιότητα πάλι. Mm-hmm. Και τραγούδησα μπροστά στον Πάπα και ήταν πολύ συγκινητικό όλο αυτό το οποίο mm-hmm. είχε δημιουργηθεί για την καινούργια χιλιετία. Να δημιουργηθεί, θέλω να πω, αυτή η γιορτή, ας το πούμε. Η πολυπολιτισμική. Πολυπολιτισμική. Έχετε και άλλες πολύ δυνατές στιγμές, το Carnegie Hall, ο Philip Glass, μεγάλη συνεργασία. Εσείς ποια θεωρείτε την πιο δυνατή στιγμή στην καριέρα σας? Αυτή που φύγατε πλήρης από τη σκηνή. Είναι πολλές φορές. Mm-hmm. Δεν είναι μια... Θα πω απλώς ότι έχω μια μεγάλη συγκίνηση όταν σκέφτομαι τις παραστάσεις που δώσαμε στο Μήλο στη Θεσσαλονίκη. Εννοείται το Carnegie Hall ήταν ό,τι μεγαλύτερο θα μπορούσα να κάνω. Και η συνάντηση με όλους αυτούς τους σημαντικούς ανθρώπους στη ζωή μου, στην καλλιτεχνική μου ζωή, και πολλές φορές έμειναν και στην προσωπική μου ζωή φίλοι. Mm. Αλλά ας πούμε αυτά τα δύο, mm. αλλά είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλές στιγμές. Αυτό σημαίνει ότι είστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι από την πορεία σας μέχρι τώρα. Έχετε μια γεμάτη ζωή καλλιτεχνική. Είμαι πολύ ευτυχής. Είμαι πολύ ευτυχής όντως και πολύ τυχερή. Έχετε και πάρα πολλούς δίσκους, πάρα πολλές συμμετοχές. Δηλαδή, να υποθέσω ότι αν ρωτήσουμε τώρα αν κάποια από αυτές είναι πιο αγαπημένη, πάλι θα σας βάλουμε σε δύσκολο. Σε δυσκολία. Γιατί, όχι, εγώ το λέω πραγματικά. Δηλαδή, και με έναν άγνωστο να κάτσεις και να συζητήσεις. Είναι μια εμπειρία. Πόσο μάλλον όταν συναντάς σημαντικούς ανθρώπους στη ζωή σου, την καλλιτεχνική, δημιουργούς ή τραγουδιστές. Θεωρώ ότι είμαι και ευλογημένη, γιατί βγήκα στη σκηνή και με υποδέχτηκαν όλοι με ανοιχτές αγκάλες. Δημιουργοί και συνάδελφοι. Έχω πέσει πολύ στα μαλακά, οπότε θα έλεγα ότι κάθε συνάντηση με έναν άνθρωπο, πόσο μάλλον με ανθρώπους οι οποίοι έχουν και ένα έργο πίσω τους, είναι σημαντική. Αρκεί μόνο το ταλέντο για να κάνει μια μεγάλη πορεία κάποιος ή χρειάζεται και κάτι άλλο? Δηλαδή, σήμερα αν δίνετε μια συμβουλή σε νέους καλλιτέχνες, τι ήταν αυτό που θα τους λέγατε? Ότι πρέπει να φτιάξουν το ρεπερτόριο. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Άρα λοιπόν τα τραγούδια είναι η σημαντικότερη περιουσία των καλλιτεχνών. Εννοείται. Έτσι. Αυτά και μόνο. Εννοείται. Από εκεί ξεκινούν. Αλλά διαλέγοντας τι είναι αυτά τα τραγούδια που θα τραγουδήσεις, ήδη χαράσεις ένα δρόμο. Και το θέμα είναι αυτό. Είναι να μπορέσεις να είσαι επίμον, να δουλεύεις πολύ και να κάνεις ρεπερτόριο. Έχετε δει καινούριους καλλιτέχνες που είναι σε αυτόν τον δρόμο? Τους έχετε ξεχωρίσει? Νέα παιδιά που έχουν ξεκινήσει και έχουν χαράξει, αρχίζουν να χαράσουν ένα δικό τους δρόμο? Ναι, έχω γνωρίσει. Πώς δεν έχω γνωρίσει? Δηλαδή, η Νατάσα Εμποφίλιου πάνω σε αυτό βασίστηκε και σε μάλιστα με μια ομάδα. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη επίσης έχει ξεκινήσει ένα δικό της μονοπάτι. Μιλάω για αυτά τα δύο κορίτσια γιατί είναι κορίτσια καταρχήν. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι γυναίκες σε έναν ανδροκρατούμενο χώρο είναι δύσκολα να φτιάξουν την καριέρα τους μόνοι τους. Οπότε όταν αυτό συμβαίνει, εγώ είμαι πανευτυχής. Με εξέπληξε αυτό, δεν το περίμενα να το ακούσω. Αλλά ισχύει, νομίζω έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα. Δύσκολος ο χώρος, πολύ. Θέλει μεγάλο αγώνα χώρος, πολύ για να χώρος, αποδείξεις. Πολύ είναι, αλλά νομίζω αυτό που λέω, με επιμονή και υπομονή και με επιλογή σωστή των... με αυτούς που συνεργάζεσαι ή τραγούδια τα οποία μαζεύεις για να κάνεις ένα πολυσυλλεκτικό δίσκο, δείχνουν πορεία. Mm. Μεγάλοι χώροι ή μικρές σκηνές, τι προτιμάτε περισσότερο, που αισθάνεστε πιο άνετα? Έχετε τραγουδήσει σε πολύ μεγάλους χώρους και στο εξωτερικό. Ναι. Μεγάλο στο εξωτερικό είναι διαφορετικά, γιατί στο εξωτερικό παίζεις σε θέατρα κυρίως ή σε μεγάλα events την Άνοιξη και το Φθινόπωρο, σε πολύ μεγαλύτερα venues, ας το πούμε. Επίσης είναι πολύ διαφορετικό να κάνεις μια συναυλία και να κάνεις παράσταση σε έναν μικρότερο χώρο, όσο και σε ένα μεγαλύτερο. Δεν μπορώ να σας πω. Νομίζω ότι τα χαίρομαι όλα εξίσου.
Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η αίσθηση του κλαμπ, η αίσθηση του να ξαναέρχεται ο κόσμος, του να υπάρχουν μπαρ, του να αισθάνεσαι ότι θα περάσεις κάποιες ώρες. Υπάρχει κόσμος ο οποίος έρχεται συγκεκριμένες ώρες που ξέρει ότι θα ακούσει αυτό που θέλει. Mm. Και αυτό είναι πολύ συγκινητικό. Mm. Ακόμη συμβαίνει αυτό? Συμβαίνει ακόμα. Μάλιστα. Όταν δεν τραγουδάτε, τι συμβαίνει? Έχουμε άγχος εκεί, δηλαδή... αισθάνομαι ότι είστε ένα άνθρωπο. Σε περίοδο ετοιμασία πια για το επόμενο. Όχι, όχι, το εννοώ με άλλο. Δηλαδή, δεν μπορώ να σα φανταστώ να κάθεστε στο σπίτι, γιατί είστε ένα άνθρωπο που η σκηνή σα πάει. Η σκηνή σα θέλει. Και έχετε κάνει και αρκετά μεγάλα διαλύματα, είναι η αλήθεια. Το οφείλουμε στον εαυτό μα αυτό. Οπότε φαντάζομαι. Να δούμε τα πράγματα και από λίγο πιο μακριά. Mm-hmm. Χρειάζεται. Χρειάζεται, βέβαια. Πάντα. Οπότε πάντα υπάρχει προετοιμασία για ό,τι επόμενο έρχεται. Mm. Οπότε, αν τώρα φανταζόσασταν τον εαυτό σα στο μέλλον. Κάνατε μια προβολή στο μέλλον. Πώς θα φανταζόσασταν την ελευθερία? Στο μέλλον, ναι. Mm-hmm. Ποιο μέλλον, όταν θα είναι στη σκηνή ή ότι θα, όταν εσείς θα μας πείτε. Εσείς θα μας πείτε. Πώς σας έχετε φανταστεί? Εγώ θέλω να κάτσω στη σκηνή για όσο καιρό ακόμα βρίσκω ωραία τραγούδια και κάνοντας ωραίες παραστάσεις. Και αυτά τα βρίσκεται. Άρα θα σας έχουμε καιρό στη σκηνή. Προς το παρόν, κανείς δεν ξέρει. Mm. Νιώθετε ότι έχετε βάλει ένα λιθαράκι, έτσι? Εμείς όλοι το νιώθουμε. Το νιώθετε κι εσείς? Μακάρι, εγώ ακόμα το εύχομαι, γιατί mm-hmm. αυτό θα το δείξουν τα χρόνια αργότερα. Τα χρόνια που έρχονται. Mm-hmm. Ετοιμάζετε τώρα και μία διεθνή περιοδία. Μέχρι πού θα φτάσετε? Από Ολλανδία και Γερμανία. Σουηδία. Κάποιος μαρτυρά εδώ, έτσι. Δεν τα θυμόμαστε όλα. Μέχρι την Ουψάλα θα φτάσετε. Αλλά έχετε ξαναπάει από ό,τι έχω μάθει. Έχω ξαναπάει, ναι. Εκεί πώς είναι οι άνθρωποι στα βόρεια μέρη? Σε σχέση. Στα θέατρα εννοείται όταν παίζουμε. Ναι, στα βόρεια μέρη. Ενώ βόρεια Ευρώπη. Είναι ένας κόσμος που ακούει πραγματικά και με πολύ προσοχή το τραγούδι. Και το χειροκρότημά του είναι πάρα πολύ γενναιόδωρο. Είναι εντελώς. Δεν μπορούμε να μοιραστούμε το τραγούδι, γιατί δεν υπάρχει κοινή γλώσσα, αλλά υπάρχει η μουσική και αυτό που συμβαίνει πάνω στη μουσική μαζί με τους μουσικούς σου, μαζί με τους τεχνικούς σου και αυτό το τι βγαίνει από κάθε τραγούδι. Αν κάνετε μία, ας πούμε, σύγκριση σε εισαγωγικά, ναι, του κόσμου, αυτό που λέμε βοράς ευρωπαϊκός, και του κόσμου του Νότου που έχετε και περισσότερες παραστάσεις από εδώ, και Ισπανία και Ελλάδα και γενικά τον ευρωπαϊκό Νότο, ποια είναι η διαφορά μεταξύ των ακροατών, εννοώ, του κόσμου που είναι κάτω από τη σκηνή? Υπάρχει διαφορά στην αντιμετώπιση του καλλιτέχνη? Όχι, δεν νομίζω. Όχι. Το ίδιο θερμή είναι και εκεί, ναι, δηλαδή. Ναι. Και έρχεται και μία νέα δουλειά, πολύ σύντομα, με πολύ ωραίους συνεργάτες. Τι θα μας πείτε τώρα για αυτή τη δουλειά? Θα σας πω ότι δουλεύουμε εξαιρετικά καλά, mm-hmm. ότι είμαστε στην περίοδο προβών. Και τη μουσική γράφει ο Θέμης ο Καραμουρατίδης και τους στίχους τους γράφει η Λίδα η Ρουμάνη. Που την ξέρουμε βεβαίως και την αγαπάμε και τους δύο τους αγαπάμε, γιατί είναι εξαιρετική δημιουργή. Και περιμένουμε τη δουλειά να την ακούσουμε, είμαστε σίγουροι όμως για το αποτέλεσμα. Και εγώ περιμένω, μην νομίζεις. Ποιο θεωρείτε εσείς ως επιτυχημένο τραγούδι? Αυτό που κάνει καλή πορεία εμπορική και ακούγεται σε πολύ κόσμο, ή αυτό που μπορεί να τα ακούνε λίγοι, αλλά εκπληρώνει κάποια κριτήρια που είναι για εσάς σημαντικά? Κοιτάξτε, ένα σημαντικό τραγούδι έχει διάρκεια στον χρόνο. Mm-hmm. Είναι μόνο αυτό το οποίο μπορεί να σου πει πώς είναι ένα καλό τραγούδι και πώς αντέχει. Από το μυστικό όμως για το πώς θα γίνει ένα τραγούδι να έχει πορεία μεγάλη, δεν υπάρχει. Δηλαδή, έχουν γίνει τραγούδια πάρα πολύ γνωστά που εγώ δεν υπολόγιζα ποτέ. Και έχει γίνει και το αντίθετο, να μιλάω για τραγούδια τα οποία θεωρώ ότι θα φτάσουν πολύ μακριά και να διαψευστώ. Πέστε μας ένα δικημένο τραγούδι. Που είπατε αυτό, ας πούμε, το κόκκινο φουστάνι, εγώ δεν περίμενα ότι θα γίνει. Ήταν η έκπληξη. Τόσο μεγάλο. Ναι, δεν περίμενα ότι θα γίνει τόσο μεγάλο τραγούδι. Και περνάει και από γενιά σε γενιά. Αυτό εννοώ. Και ποιο είναι που περιμένατε και δεν έγινε και το θεωρείτε ένα δικημένο τραγούδι από όσα έχετε πει? Α, είναι πολλά. Είναι πολλά, δεν είναι μόνο ένα. Μάλιστα. Ξέρουμε ότι δημιουργήσατε και μία δική σας δισκογραφική ταμπέλα, να το θέσω έτσι, το React. Το React, ναι. Πώς προέκυψε αυτή η ανάγκη? Ήταν μια πρόσκληση της δισκογραφικής εταιρείας Panic να μπω στο δυναμικό αυτής της εταιρείας έχοντας ένα δικό μου label, οπότε εκεί θα βγάζω τις δουλειές μου και
Τη δέχτηκα με χαρά αυτή την πρόταση, γιατί είναι μια δισκογραφική εταιρεία που προσπαθεί και αυτή τη στιγμή έχει ένα αριθμό συμμετοχών από το χώρο των έντεχνων, ας το πούμε, πολύ σημαντική. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να σας αφήσουμε να ανέβετε στη σκηνή, να μας τα πείτε και με τραγούδια. Θέλω μόνο να σας κάνω έτσι μια τελευταία ερώτηση. Ποιο είναι το ένα εξτρά μάθημα που σας έχει δώσει η ζωή μέχρι τώρα? Η μουσική και ζωή. Η ζωή γενικότερα, αν θέλετε και τη μουσική ζωή βεβαίως. Αλλά ένα μάθημα από τη ζωή που έχετε πάρει και θέλετε να το δώσετε και στους άλλους. Να περιμένεις πάντα και να είσαι ανοιχτός στην πρόκληση και, και στο ξάφνιασμα. Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ. Νομίζω ότι μας έδωσε και μία εικόνα της νέας δουλειάς. Θα έχει ξάφνιασμα. Εμένα μου αρέσει αυτό και το κρατώ. Καλή επιτυχία στις εμφανίσεις και τις κανονικές. Πάτε μέχρι 12 Γενάρη. Μέχρι 12 Γενάρη. Λίγο είναι. Ξανασκεφτείτε το. Εξωτερικό μετά. Φεύγω στο εξωτερικό, έχω μια αυτή την περιοδία που λέγαμε. Καλή επιτυχία και στη και γυρνώντας συνεχίζουμε με τον Γιάννη. Α, συνεχίζετε αυτό που το ξέραμε. Όχι, συνεχίζουμε τη συνεργασία η οποία θα πάει και το καλοκαίρι. Τι ωραία. Θα πάει στη Θεσσαλονίκη. Ωραία, είναι ωραία γενικότερα να έχεις καλό συνεργάτη. Καλή χημεία. Που αγαπάς και καλή χημεία. Ναι, ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ. Και καλές γιορτές. Επίσης χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλους.
ίσως κλειστός. Τα βράδια μου τα εργένικα, τραγούδια λέω αρμένικα. Θέλω να μιλήσω, μα είναι ο τόπος μου σβήστο. Ξεχάσα και χαρές
είναι μάτια που φίλησα, μάτια μου κι από φως ξεχύλησα. Είναι ο κόσμος δύσκολη γραφή, όλος τρελαίνει τα σώματα, πόνατα με σκιές και χρώματα. Μεσάνυχτα τα παραθύρια μου όλα
σε να μαράζωνο καρδικά ημός. Τι να κάνω, τι να κάνω, αχ ο δόλιος θα πέθανω, αχ ο φτωχός. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ πως κανένας άλλος στην καρδιά μου ρίζωσε έρωτας μεγαλός. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ πως κανένας άλλος στην καρδιά μου ρίζωσε έρωτας μεγαλός. Θέλω να σε δω, μ' αναζητάς σε κάθε οδό και εδώ στα λίγα που ζητάς. Θέλω να σε δω με έρωτα βαρύ, να μην μπορεί κανείς να διώξει αυτόν το θάνατο. Καμιά σε σκέπασα και εσύ κρυώνεις.
βάθια βυθίζεσαι κι αποτελειώνεις ό,τι μην όρθιο. Πεισματικά πόσα περάσαμε οι δυο μας, πόσα πώς να τα ρίξω στη φωτιά. Φύλαμε απόψε η αλήθεια μας. Σε διαλέξω τους τόσους σκόπους σου να ξεμπερδέψω. Βλέπω στα μάτια σου τόσους χειμώνες, βλέμμα κρυστάλλινο. Μάτια σπαθιά. Περάσαμε οι δυο μας, πόσα πώς να τα ρίξω στη φωτιά. Φύλαμε απόψε η αλήθεια μας. Say.
ο πόνος είναι δυο σοφοί. Yeah.